Βρισκόμαστε στον ιστορικό οικισμό των Βερίων, τα Βέρια Λακεδαίμονος που ανήκουν στο Βασαρά της Σπάρτης και από το 1940 δεν έχουν πλέον κανέναν μόνιμο κάτοικο εδώ στον τόπο τους. Τα Βέρια προϋπήρχαν του Βασαρά και πιθανολογείται ότι οι πρώτοι κάτοικοι, τουλάχιστον στη γνωστή ιστορία, έχουν έρθει από τη Μακεδονία, όπου η μακεδονική Βέρια έδωσε το όνομά της και στον οικισμό μας. Επί Μανουήλ Καντακουζινού, στα μέσα του 14ου αιώνα, ήρθαν από την Μακεδονία, όπου ο Μανουήλ ήταν πριν έρθει στο Μιστρά δεσπότης, άνθρωποι, Σλάβοι, Αλβανοί, Έλληνες, να κατοικήσουν αυτά εδώ τα μέρη και να βρουν προστασία κοντά στο Μανουήλ, αφού η Βέρια της Μακεδονίας εκείνη την εποχή είχε καταληφθεί από τους Σέρβους. Είναι ένα οροπέδιο στους πρόποδες του Πάρνωνα, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, που το γόνιμο έδαφος του έδινε ζωή στους αγωνιστές και λιτοδίαιτους κατοίκους, σε αυτούς και στα οικόσιτά τους και στα πίμνιά τους, διατηρώντας τους στη ζωή και αναπαράγοντας τις πατροπαράδοτες αξίες του ελληνισμού στα αγιασμένα αυτά χώματα. Πίσω μας ακριβώς έχουμε την ευρύτερη περιοχή του οικισμού των Βερίων με την πυκνή φύση που περιβάλλει το χωριό και στα νοτιοανατολικά του οικισμού βλέπουμε την μονή, την ιστορική μονή των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, η οποία σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες βρίσκεται σε αυτό το σημείο από τον 9ο κιόλας αιώνα. Ιστορικές μαρτυρίες για την μονή έχουμε και από το Χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β του Παλαιολόγου το έτος 1293. Η μονή ήταν συνδεδεμένη πάντοτε με τους Βεριώτες, οι οποίοι είτε δούλευαν στη Μονή ως εργάτες, είτε πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, πάντοτε όμως πήγαιναν να εκκλησιαστούν, να προσευχηθούν και να εξομολογηθούν στους πνευματικούς που διέθετε πάντοτε η Μονή. Μετά τη Μονή, στο Πρανές, ψηλά, διακρίνουμε την κορυφογραμμή, η οποία όσο πάει προς τη Δύση ανεβαίνει και καταλήγει στην κορυφή την λεγόμενη Σταματήρα, όπου βρίσκεται και το ναίδριο της αναλήψεως του Κυρίου που υπάγεται στην κυρίαρχο μονή των Αγίων Αναργύρων. Από τη Σταματήρα μπορεί ο πεζοπόρος που θα φτάσει εκεί με κόπο να δει μέχρι και την θάλασσα στο Γήθιο, εάν υπάρχει πολύ καλή ορατότητα από τις καιρικές συνθήκες. Τα Βέρια, λόγω της φυσικής τοποθεσίας τους, που είναι σε οροπέδιο καλυμμένο από οροσειρές και απόμακρο από τα μεγάλα κέντρα που κατοικούνταν, αποτέλεσε ένα ρόλο εθνικής αποστολής στις δύσκολες στιγμές του έθνους. Εδώ ήταν λιμέρι της κλεφτουριάς προεπαναστατικά. Ο πρωτοκλέφτης, ο καπετάν Ζαχαριάς από την Παρμπίτσα, κάθε τόσο ευρίσκονταν στα Βέρια για τροφοδοσία, για ξεκούραση και για να μάθει πώς πάνε τα πράγματα από ανθρώπους που γνώριζαν μέσω της μονής τα γεγονότα στο Μιστρά που ήταν οι Τούρκοι. Και αργότερα, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, στις δύο επιδρομές του Ιμπραήμ στη Λακωνία, τα Βέρια ήταν τρεις φορές στρατόπεδο των ελληνικών στρατευμάτων. Μάλιστα, σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1825, εδώ ήταν ο ίδιος ο Γενικός Αρχηγός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος έγραψε δύο επιστολές από τα Βέρια προς την Τριμελή Επιτροπή του Άστρους, η οποία ήταν υπεύθυνη για τα οικονομικά, και είναι συγκινητικό να διαβάζει κανείς ότι ο αρχηγός των ελληνικών στρατευμάτων ετούνταν από την Επιτροπή του Άστρους δύο φορτώματα παξιμάδια για τα στρατεύματά του.
Επίσης, από εδώ το 1826 έφυγαν τα ελληνικά στρατεύματα με τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, με τον Αναγνωσταρά, τον Πλαπούτα και κατέβηκαν στο Βασαρά, στο γειτονικό Βασαρά και συνέτριψαν την εκεί ευρισκόμενη Αιγυπτιακή φάλαγγα του Ιμπραήμ Πασά, απελευθέρωσαν πάνω από 15.000 εγωπρόβατα, πάνω από 300 μεγάλα ζώα τα οποία εδόθησαν, όπως γράφουν οι επιστολές των καπεταναίων στους χριστιανούς, και ακόμη 70 ψυχές Ελλήνων που τις είχαν εχμαλωτήσει από την επιδρομή οι Αιγύπτιοι και τις πήγαιναν στην Τρίπολη. Αργότερα, η επί εθνικής αντίστασης 1943, εδώ στα Βέρια ήταν η έδρα του 8ου Συντάγματος Ελλάς Λακωνίας και το καλοκαίρι του 1944 τα Βέρια φιλοξένησαν για λίγες ημέρες τον πρώτο καπετάνιο και υποστράτηγο του Ελλάς, τον Άρη Βελουχιώτη, ο οποίος από εδώ οργάνωσε την περίφημη μάχη του Βρουλιά, τη μάχη της Ελασίας, με τα γνωστά αποτελέσματα κατά των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. Βρισκόμαστε στο κέντρο του οικισμού των Βερίων, όπου είναι δύο πολύ σημαντικά κτίρια. Το ένα είναι ο ενοριακός ναός των ταξιαρχών, είναι η εκκλησία η κεντρική των Βερίων και χρονολογείται πιθανότατα από το 1611, έτος κτίσεως και του καθολικού της Μονής των Αγίων Αναργύρων, που λόγω του ιδίου ρυθμού αλλά και των ιδίων διαστάσεων είναι πιθανότατα να κτίστηκαν την ίδια χρονική περίοδο από τους ίδιους τεχνίτες, οι οποίοι θα χρησιμοποίησαν και τους ίδιους ξυλοτύπους. Πριν από τους Αγίους Ταξιάρχες, ο ενοριακός ναός ήταν ο Άγιος Νικόλαος, που είναι και αυτός στο κέντρο του οικισμού, Βυζαντινό Ναΐδριο. Όμως εδώ, δίπλα από την εκκλησία, όπως συνηθιζόταν παλαιά, έχουμε και το σχολείο των Βερίων, ένα λίθινο κτίριο επιμελημένης κατασκευής, πιθανότατα από Μακεδόνες τεχνίτες, λιθοξόους, το οποίο σχολείο, κατά πληροφορίες των παλαιών κατοίκων που δεν ζουν πια, λειτουργήσε ως εποχιακό, δηλαδή φθινοπορεινό, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Στο ίδιο σημείο ήταν από παλιά τα μαγαζιά του χωριού, πολλά, τα οποία ήταν το κοινωνικό κέντρο και ο τόπος συνάντησης των ανθρώπων για να μάθουν τα νέα, για να ψυχαγωγηθούν με λίγο κρασάκι και για να ξεχάσουν τον κάματο της μέρας. Σήμερα εδώ στα Βέρια έχουμε την ταβέρνα, τα ωραία Βέρια, η οποία λειτουργεί με νέα διεύθυνση και όπως βλέπουμε σήμερα μπορούμε εδώ να φάμε γίδα βραστή, να φάμε κόκορα κοκκινιστό και πιάτα της ώρας. Τι άλλο θα περίμενε κανείς στον όμορφο οικισμό των Βερίων από ένα τέτοιο κέντρο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα στον επισκέπτη ή τον ντόπιο που μένει εδώ και θέλει να περάσει λίγο την ώρα του στο κέντρο του χωριού, στην δροσιά των πλατανιών της εκκλησίας και της υπόλοιπης φύσης των Βερίων. Εδώ είμαστε στον εσωτερικό χώρο της ταβέρνας των Βερίων, μια ζεστή γωνιά με το τζάκι για τις κρύες και βροχερές μέρες και νύχτες του χειμώνα, όπου η φύση στο βουνό έχει την δική της αξεπέραστη ομορφιά και χάρη. Πάνω στο τζάκι βλέπουμε τον τόμο που εμπεριέχει την ιστορία των Βερίων,
Είναι ένα έργο του Ομιλούντος και έκδοση της Ιεράς Μονής των Αγίων Αναργύρων. Η έκδοση αυτή έγινε με την ευγενική χορηγία του πατριώτη μας, του Γιώργου του Σακελάρη, που ζει και διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λατρεύει τον τόπο της καταγωγής του, το Βασαρά και τα Βέρια, και έτσι διευκόλυνε αυτό το έργο της έκδοσης της εργασίας που βλέπουμε εδώ σε αυτό το χώρο. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Βερίων. Ο ναός αυτός χρονολογείται σίγουρα από τα μέσα του 13ου αιώνα, περίοδος που είναι αγιογραφημένος με το πρώτο στρώμα των αγιογραφιών που βλέπουμε. Το δεύτερο στρώμα των τοιχογραφιών του Βυζαντινού αυτού Ναϊδρίου, που είναι ένα κόσμημα για την περιοχή και για τα ίδια τα Βέρια, έχει αποτυχιστεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. Οι εικόνες, οι τοιχογραφίες ήταν εξαίρετης τέχνης και έχουν εκτεθεί σε πολλές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το δεύτερο στρώμα των τοιχογραφιών που, όπως είπαμε, έχουν αποτυχιστεί από την αρχαιολογική υπηρεσία ήταν του 1593. Ο ναός αυτός έχει ιδιαίτερη αξία για τα Βέρια επειδή ήταν και ο κημητηριακός ναός και ο πρώτος ενωριακός ναός του οικισμού των Βερίων. Σώθηκε χάρη των προσπαθειών της αρχαιολογικής υπηρεσίας να κάνει στερεωτικές εργασίες και σήμερα εμείς οι Βεριώτες με καμάρι εδώ ερχόμαστε και τον φροντίζουμε όσο μπορούμε εσωτερικά. Τον λειτουργούμε με τον ιερέα της ενορίας του Βασαρά και αισθανόμαστε περήφανοι για την τέχνη των προγόνων και για τους κόπους που έκαναν να κρατήσουν την εθνική τους συνείδηση μέσα από την Ορθοδοξία και από τέτοια υπέροχα μνημεία. Στην εικόνα που προέρχεται από το αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιωάννου Νικολάου Θεοδωρακοπούλου «Ο Πλήθων», βλέπουμε τον ίδιο το μεγάλο δάσκαλο, το φιλόσοφο και ακαδημαϊκό Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο από το Βασαρά, να συνομιλεί με μία ηλικιωμένη Βεριώτισσα έξω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου των Βερίων γύρω στα 1976. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε το παλαιό σχολείο των Βερίων έτσι όπως ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1975, έρημο και απογυμνωμένο, να κρατά όμως πολλά στοιχεία από την παλιά του δόξα ως κτίριο και ως εκπαιδευτήριο των ορεσίβιων ανθρώπων του τόπου μας. Μια ακόμη φωτογραφία της εποχής από το αρχείο του αρχαιολόγου, του επιφανούς αρχαιολόγου του Πέτρου του Θέμελη. Βλέπουμε τον αείμνηστο διδάσκαλό μας Ιωάννη Νικολάου Θεοδωρακόπουλο με την τότε νεαρή συνεργάτη δάτου την Κικίτη Θέμελη να στέκεται με ένα δέος θα λέγαμε και με τις αναμνήσεις να κατακλείζουν την ψυχή του κάτω από μια πολύ τεχνική καμάρα ενός ερυπωμένου σπιτιού απέναντι από το παλαιό σχολείο και να θαυμάζει την παλιά αρχοντιά του κτηρίου και να αναπολύει όλη αυτή την ζωή των παλαιών προγόνων που έφυγαν ανεπιστρεπτοί με τον πολιτισμό τους. Στο σημείο αυτό τελειώνει η περιήγησή μας στο χώρο και στο χρόνο, στα παλιά Βέρια, στα σημερινά Βέρια, σε έναν ιστορικό οικισμό της Λακωνίας, στους πρόποδες του Πάρνωνα, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο διάβα των αιώνων. Σήμερα εμείς οι Βασαραίοι, όσοι κρατάμε εν ακμή τα σπίτια μας στα Βέρια, ερχόμαστε εδώ περισσότερο ως προσκυνητές,
Κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας έχουν κάνει αγορές στα Βέργια και έχουν φτιάξει καινούργια σπίτια την τελευταία εποχή και άλλοι περνούν ως περιηγητές να θαυμάσουν τη φύση, το τοπίο και να αισθανθούν την παλαιά ιστορία των Βερίων μέσα από τα μνημεία του. Η δική μας όμως η ψυχή είναι γεμάτη από μνήμες και μνημεία αυτού του τόπου που τόσο πολύ αγαπήσαμε, γιατί εδώ γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε κυρίως τα βιώματα της παιδικής ηλικίας να μένουν ανεξίτηλα στην ψυχή μας. Σιγά σιγά. Προσοχή, συγκεκριμένα κύριε. Άιντα, κύριε. Κύριε, μη πλατσουκίσει. Μη πλατσουκίσει, ποιο ρηφάρα τους είναι, ε. Ένα εσύ που ξέρεις, ε. Κοίτα με λίγο εδώ. Αυτό είναι το συμπτώτικο. Είπατε πιο δυνατά λίγο. Άνοιξε. Άνοιξε. Να φας λίγο να χωνέψει το αλουμινένιο. Φάνη, πάρτε το καπάκι. Μια φράση νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι η παιδική χαρά για μας όσο μεγαλώναμε Βασαρά Βέρια. Όπως λέω και στο γιο μου, και θα το πω στα αγγλικά, τα Βέρια είναι the final solution. Είναι η τελευταία λύση. Είναι αποσιοποίηση, είναι ησυχαστήριο, είναι πεδίο φιλίας. Ελπίζω ότι αυτή η επέτειος σήμερα να το αποκαταστήσουμε ένα γεγονός ετήσιο και να το κρατήσουμε. Γιατί είναι όντως, νομίζω, μια ένδειξη φιλίας και όχι διχόνοιας. Αυτό ελπίζω. Στην υγεία σας, να είστε καλά και του χρόνου. Θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια έτσι. Και εδώ στην Αβέργια, εδώ μεγαλώσαμε. Τι να πεις, στο σχολείο, τα καλοκαίρια, με όλους τους φίλους εδώ. Να είστε καλά και του χρόνου. Δεν είναι πλούσιο νερό.